Ε, για το θέμα που έχει δημιουργηθεί έχουμε τον ο, Δήμαρχο Αφροβού, τον κύριο Νίκο Μελετίου, να μα πει πέντε πράγματα για αυτή την ιστορία, έτσι όπω έγινε και έτσι όπω κατέληξε. Ε, κύριε Δήμαρχε, τι ακριβώ ένα ιστορικό μόνο με δύο λογία για να πούμε μετά στο κύριο θέμα. Τι ακριβώ έχει γίνει. Ε, την παρασκευή στι εργασίε τη Υπηρεσία Καθαριότητα, είχα πρόγραμμα αποκομιδέση μπαζών, σκουπιδιών από τι αναξέλεκτε ρήψει που γίνονται στην περιοχή μα, όπω γνωρίζετε, λόγω τη γετνίαση από του Χιτά, του Φιλί και, του... και των Λιωσίων. Μάλιστα. Σε ένα από αυτά τα δρομολόγια εντοπίστηκε κάποια. Υπήρχε υποψία ότι κάποια ουσία, κάποια... το φορτίο ήταν επικίνδυνο. Έτσι δεσμεύθηκε το φορτίο και ακολούθησε η διαδικασία του αυτόφορου για τον οδηγό. Δυστυχώς, και σήμερα, Δευτέρα, πήγε το φορτίο, πήγανε δείγματα του φορτίου για εξέταση, να δούμε τι ήταν αυτό το φορτίο βέβαια. Ακόμα δεν ξέρει κανένας και κακός μέχρι σήμερα, λέγεται ότι, ότι, ήταν τοξικά ή χημικά, ας δούμε τα αποτελέσματα και να ε, από εκεί και πέρα να κρίνουμε. Αυτά τα δούμε εντό των ημερών. Πιστεύω ναι, αύριο ή μεθαύριο το πολύ από ό,τι έμαθα θα βγουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Πάντως μεγάλη ευαισθησία κάποιοι έδειξαν σε αυτό το θέμα. Ο Ασπρόπυργο έχει πάνω από 100.000 ε, στρέμματα που ανεξέλεγκτη απορρίψη απορριμμάτων, γιατί όλοι, ο φορτηγά, χιλιάδε φορτηγά που και εγώ το βλέπω και ο καθένα το βλέπει πολίτη, έρχονται λοιπόν, βρίσκουν στον Ασπρόπυργο που, όπου, όπου, όπου του κάτσει, όπου βρούνε και αφήνουν μπάζα, τσιμέντο, χαλάσματα, ό, που, ό που, διάφορα, ό,τι θέλουν. Και τα βλέπουν καθημερινά. Και ο Δήμο Ασπρόπυργο τι κάνει, πάει τα μαζεύει και τα στέλνει στη χωματερή. Και είναι και υπόδικος. Και είναι και υπόδικο. Είναι μεγάλη η ιστορία αυτή, και εφόσον έτυχε αυτό το ατυχέ περιστατικό να συμβεί, καλό θα είναι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Mm -hmm. Και μερικοί που σπεύσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά το γεγονό, α ε, επιδοθούν και αυτοί στο να δουν βαθιά το θέμα και να κρίνουν. Mm -hmm. Από τη δεκαετία του 60, από τότε που ήρθε η χωματερή στα μέρη μα, στο θριάσιο πεδίο, δυστυχώ υφιστάμεθα αυτή την ταλαιπωρία. Mm -hmm. Τα τελευταία. 15 με 20 χρόνια, δυστυχώς αυτή η ταλαιπωρία έχει πολλαπλασιαστεί, όχι διπλασιαστεί, έχει πολλαπλασιαστεί mm -hmm. για τους λόγους ότι επειδή ο χώρος μικραίνει στο χιταφυλής, δεν υπάρχει άλλο κύτταρο μετά. Σε ένα-δύο χρόνια θα γεμίσει. Λοιπόν, ε, ε, ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερος είναι ότι έχει αλλάξει η πολιτική του ΕΣΝΑ και διαχειρίζεται μόνο ο οικιακός σκουπίδι. Mm -hmm. Και παλαιότερα έτσι ήταν, αλλά μέσα... Στην χωματερή γνωρίζουμε όλοι μα και ειδικότερα εμεί που κοινωνιάζουμε τι συνέβαινε και πού πήγαιναν όλα τα απορρίμματα. Mm -hmm. Και μιλάω για όλα, μιλάω για τα τοξικά, μιλάω για τα απόβλητα των βιομηχανιών, μιλάω για τα βιομηχανικά απορρίμματα, μιλάω για τα νοσοκομιακά, για τα μολυσματικά, όλα αυτά Όλα λοιπόν... αυτά εκεί δεν πάνε. Όχι τώρα, ναι, τώρα ναι. δεν πάνε, τώρα δεν πάνε διότι διασφαλίζεται κάπω. Ποιο η... κάνει η το διαχωρισμό, δηλαδή... Ε, ο... Κανένα, το μάτι ο του Ο Δήμο Μαγούλα μαζεύει τα νοσοκομιακά του Θριασίου. Ναι. Αυτά, ο Δήμο τα διαχωρίζει και τα στέλνει στον Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι. βέβαια. Δεν έχει τέτοια λοιπόν, Εδώ λοιπόν ο κάθε αρμόδιο φορέας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Δουλειά η δική μα είναι να κάνουμε αποκομιδή του οικιακού σκουπιδιού. Μάλιστα. Βεβαίω, επειδή δεν εθελοτυφλούμε, ε, 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 Γνωρίζουμε ότι οι κάδοι δεν βρίσκονται μόνο σε οικιστικέ ζώνε. Αλλά και σε διότι έχουμε θέλει. υποχρέωση και σε άλλε ζώνε, όπω στη βιομηχανική ή στο χοντρεμπορείο, να έχουμε κάδου απόρριψη απορριμμάτων. Σε αυτού του κάδου δεν παίρνουμε όρκο ότι μπαίνουν μόνο τα οικιακά σκουπίδια που παράγει μια βιομηχανία. Ακριβώς. Διότι έχουμε και. Πέρσι, αν θυμάστε, είχαμε ένα επεισόδιο που πήρε φωτιά ένα απορριμματοφόρο, διότι έσκασε μια φιάλη αερίου. Ακριβώς. Άρα και λοιπόν. Και όχι μόνο στην περιοχή μα. Δηλαδή στη βιομηχανική του περιστερίου, τι πέθουνε μέσα στους κάδους, Στη βιομηχανική του Πειραιά, στη βιομηχανική τη Αθήνα, του Ρέντι, του, τη Κυφισιά, τη Μεταμόρφωση, δηλαδή σε αυτέ τι βιομηχανικέ, πού πάνε τα απορρίμματα. Mm -hmm. Θα έρθω όμω λοιπόν σε αυτό. Ο Έστωνα πραγματικά σήμερα στο Χιτάφιλιέ διαχειρίζεται το οικιακό σκουπίδι. Mm. Από εκεί και πέρα όμω μπορεί κάποιο να μου απαντήσει. Τα νοσοκομειακά βέβαια καίγονται τώρα τα τελευταία χρόνια στο, στον κλίβανο, στην, στο, στο χιτά των λιοσίων. Ποιο τα διαχωρίζει Μέχρι αυτά, Μέχρι σήμερα Βέσκανε τα, τα φάρμακα, και... τα λιγμένα πού πήγαιναν. Πρόσφατα ο Έστινα υπέγραψε σύμβαση για να καίγονται και αυτά στον ίδιο κλίβανο όπω καίγονται mm -hmm. τα νοσοκομειακά. Mm -hmm, mm -hmm. Μέχρι πριν την προηγούμενη εβδομάδα πού πήγαιναν 7, 7 τόνοι την ημέρα λιγμένα, λιγμένα φάρμακα. Mm -hmm. Ένα. Δεύτερο. Η βαριά βιομηχανία περίπου το 40% είναι στο θριάσιο πεδίο. Μα λέει κάποιο αρμόδιο φορέα, αυτό που ελέγχει τη λειτουργία μια βιομηχανία, τη λειτουργία ή που την αδειοδοτεί για να λειτουργήσει, πού πηγαίνουν τα χιλιά, οι χιλιάδε τόνοι των απορριμμάτων αυτών. για mm. Ένα παράδειγμα θα σα πω. Έχουμε στην περιοχή μα δύο ναυπηγεία. Χιλιάδε τόνοι αμοβολή. Έχει κατηγορηθεί ότι η αμοιβολή με το μέταλλο που έχει το μόλιδο κλπ. Κάνει 6. ναι, είναι. Έξι. Πού πάνε αυτέ οι χιλιάδε τόνοι. Mm -hmm. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα εκαμινεύματα των χαλιβουργιών που πανε αυτοί οι χιλιαδε τονοι να ρωτησω κατι αλλο τα εκαμινευματα των χαλιβουργιων που κοντευει η μία χαλιβουργία να βγει στη, 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 Σαλαμίνα. στη Σαλαμίνα. Πού πάνε αυτά, Ποιο τα έλεγε αυτά. Mm -hmm. Οι χημικέ βιομηχανίε. Mm -hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν μήπω βρίσκουν την εύκολη λύση, μια και δεν, το, δεν τα παίρνει ο Έστωνα, mm -hmm. ε, παίρνουν ένα εργολάβο τριχάρπαστο. Ασυνείδητο και τα φορτώνει την ύθα και έρχεται και τα ρίχνει στον ελαιόνα του Ασπροπυριώτη, στο οικόπεδο τη Ασπροπυριώτησα. Ε, στο κοινόχρηστο χώρο, κάθε μέρα περνάμε τα από του δρόμου και μέρα. τα βλέπουμε. Αυτά θα τα αφήσουμε εκεί. Μάλιστα. Ο κόσμο που διαμαρτύρεται καθημερινά, δεκάδε τηλεφωνήματα στην υπηρεσία καθαριότητο. Τέσσερα φορτηγά διαθέτει ο Δήμο και ένα φορτωτή mm. για να κάνουμε αποκομιδία αυτά τα μπάζα και τα σκουπίδια που να, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι ο οδηγό και ο χειριστή, χημικό, για να δει τι είναι. Τι είναι, ναι. είναι ρητή εντολή να καθαρίζουμε όσο μπορούμε, διότι Σίγουρα. δεν προλαβαίνουμε. Και εδώ ζητώ την κατανόηση του δημότη μα και τη δημότη σα. Δεν, δεν τα καταφέρνουμε. Παίρνουμε ένα, έρχεται άλλο ένα το βράδυ. Γι' αυτό η κατάσταση είναι αφόρητη. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Μιλάμε για χιλιάδε με... δρομολόγια τώρα. Φίλοι, φυσικά, χιλιάδε τόνοι, τόνοι. Έχω βάλει την υπηρεσία να υπολογίσει πόσε χιλιάδε τόνου έχουμε απορρίψει επί των ημερών μου αυτή την τριετία. Χιλιάδε τόνου με τα ανοιχτά απορροβατοφόρα. Χιλιάδε τόνοι.